Θα σας εξασφαλίσουμε. Θα, θα, θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι να πάμε κρουαζιέρα στα νησιά. Στο κύμα θα αρμενίζει το βαπόρι, τα γέρι θα μας παίρνει τα μαλλιά. Θα γίνουμε στον έρωτα μας τόρι και οι σκέψεις θα πετάξουν σαν πουλιά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Μπολ Πομερίτζο και μπάτσι, 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 μπάτσι. Δεν είστε μπάτσι, μπάτσι, φιλιά σας λέω. Κυρακούλα, φιλιά σας δίνω. Επιστροφή πίσω όλοι σε μένα, αφήστε τον τράγκα, παρατήστε τον. Γεια σας, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν και πάλι κοντά σας. Δεν έφυγα και ποτέ. Έλα οι κρουαζιέρες. Πιγκουίνι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε σήμερα με έκτακτη είδηση. Με δύο έκτακτες ειδήσεις. Πρώτον, επανήρθε ο ωραίος της παρέας στη μουσική υπόκρουση. Δημήτρης Δήμας κοντά σας. Νέος ωραίος, με χρέος, γιατί όλη η Ελλάδα είναι χρεωμένη. Και δεύτερη έκτακτη είδηση. Όχι, εγώ εδώ είμαι ούτως ή άλλως, δεν είμαι έκτακτη είδηση. Εγώ είμαι είδηση από μόνος μου. Έλα, με τριοφροσύνη είναι αυτή. Ο πρώην λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρωθυπουργός έστειλε επιστολή στη Βουλή με την οποία μας γνωστοποιεί ότι. Ναι, 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 καλά καταλάβατε. Ο Γιώργος Παπανδρέου, μην μπερδεύεστε. Ο άλλος πάει για σηκωταριές. Έχω και για τον άλλο ρεπορτάζ. Θα μου πείτε τώρα εσείς τι μέρα γεννήθηκαν αυτοί. Σάββατο λέω εγώ. Να πάει καλά η εκπομπή. Αφήνω το Μητσοτάκη και παίρνω άλλο γούρι τώρα. Άλλο γούρι. Στο καβούρι. Κατά μάνα, κατά κύρι, κατά νιό και νοικοκύρι. Κορακοχώρι. Η κλινική νεκρή. Όχι, κλινικά νεκρή Ελλάδα. Όχι, ρε. Είναι άσχετο το ρεπορτάζ από κάτω. Εφημερίδα Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι. Καλή είναι. Θα τα έχουμε πολύ πλούσιο ρεπορτάζ και σήμερα. Έχουμε και quiz. Θέλει τώρα το quiz ή μετά. Πάρτε κανένα τηλέφωνο πρώτα, πάρουμε κανένα φράγκο κι εμείς. Τελειώνουμε την εκπομπή και μαζεύουμε 2,5 ευρουλάκια. Τρεις παίρνετε όλοι κι όλοι και αυτοί που παίρνουν για να βρίζουν. Παίρνουν, να πέρασουν τώρα. Έχετε τίποτα άλλο να κάνετε. Έχετε. Πάμε κυρίες και κύριοι με την έκτακτη είδηση. Μπαίνουμε στα γεγονότα, στο ζουμί, στην καρδιά των προβλημάτων της χώρας μας. Προεδρεύων Γιώργος Καλατζής. Την καβάλα. Μόνο στο τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. 2-10-55-50-500 ανάποδα ξεκίνησα τον κάβουρα. Και δύο, όχι, δύο. με πνίξε ο Παπανδρέου, κάτι θα λέει για μένα. Ξέρω τον αγαπώ. Δεν πειράζει. Τζορτζίνα μου, αουγκούρι και τα αγκούρια σε εμάς. Αουγκούρι. Γιώργος Καλατζής, έλεγε κυρίες και κύριοι, Καβαλιώτης. Προέδρευε σήμερα στην Ολομέλεια, πήραμε και το χαρτάκι και λέει ότι με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, κύριος Γεώργιος Παπανδρέου, ζητεί άδεια ολιγοήμερης απουσίας. Α, είναι και ευγενικός με επιστολές. Καθώς εχθές βρισκόταν στο Μάντσεστερ της Μεγάλης Βρετανίας. Εγώ δεν θα πάει στο Μάντσεστερ της Κοπενχάγης, γιατί εδώ είναι η Ελλάδα του Νότου. Έχει και το και Κοπενχάγη Μάντσεστερ. Όχι, κυρίες και κύριοι, της Μεγάλης Βρετανίας. Ακούστε το ωραίο, ακούστε λίγο. Προσκεκλημένος, Ελλαδίτσα ακούς, κοίτα τι είχες και έχασες. Προσκεκλημένος του κέντρου αριστείας Ζαν Μονέ. Ζαν Μονέ του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. Η Βουλή εγκρίνει,
Μάλιστα, μάλιστα. Πολλοί βουλευτές από τα πρακτικά, κυρίες και κύριοι, προεδρεύουν Γιώργος Καλατζής. Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθήσα άδεια. Κύριε Σταυρογιάννη, έχετε το λόγο. Πήγε στον επόμενο ομιλητή, μια και λύσαν το θέμα εδώ τη αδειούλα στον Γιώργο Τζορτζίνο μου. Και επειδή αυτά τα πράγματα υπάρχουν μόνο στη ζούγκλα, πάρτε τώρα και μια γεύση από το οπτικοακουστικό υλικό για την αδειούλα μέσω επιστολής που πήρε ο Γιώργο Τζορτζίνο Παπανδρέου. Χαιρέτα μας τον Πλάτανο, στα ιταλικά είναι Salutami il Platano. Μας έχει χαιρετήσει εδώ και καιρό, κυρίες και κύριοι. Τη μέρα γεννήθηκε, Σάββατο γεννήθηκε. Πάμε! Ως τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος μας ενημερώνει ότι χθες βρισκόταν στο Μάντσεστερ της Μεγάλης Βρετανίας, προσκεκλημένος του κέντρου αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Η παράσταση αρχίζει, κυρίες και κύριοι. Ζορτζ Παπανδρέου, buona permanenza all'estero, Giorgio, buona permanenza, καλή παραμονή στο Ζαν Μονή. Τζορτζίνο, Τζορτζίνο το ξύνο. Ξυστό! Ευχαριστούμε τον Άγιο Πέτρο για τη μεγάλη χαρά που μας έκανε να μας δώσει το Σεραφείμ Πειραιός και τον Γιώργο Παπανδρέου. Σεραφείμ που κολλάει. Έχω και τον Σεραφείμ, έχω επιστολή στο Βενιζέλο. Ευχαριστούμε πάνω απ' όλα για την αγάπη σας. Δημήτρης Δήμας, κοντά σας, επανήλθε ο άσωτος Υιός. Τον ΚΚΚ του στείλαμε στο κουκουέ. Μιας και τώρα προσλαμβάνει τελευταίο διάστημα ο Περισσός. Δεν έχει πει κανένας, έχει αποκεφαλίσει όλους. Στο πλαίσιο του καπιταλιστικού πνεύματος. Lo spirito del capitalismo. Σαν σκιές κλειστρούν λόγια και εικόνες, καρασκουδιάρι καθαρούν χειμώνες. Και καλή επιστροφή, Γιώργο! Καλή επιστροφή! Θα σου βγάλουμε και την ρημάδα της μισθοδοσία να δει ο κόσμος ότι παίρνεις φραγκοδίφραγκα. Κάποια στιγμή θέλεις τώρα, όπως θέλεις να γυρίσεις. Θα στην έχουμε τη μισθοδοσία εδώ. Να δουν πόσα σου κόψαν με ροκάματα. Πήρα παρόμοια σουτιέν από τις λαϊκές και χάλασαν μετά από 2-3 πλησίματα. Το Pretty Bra έχει την καλύτερη ποιότητα. Πραγματικά, σαν το Pretty Bra δεν υπάρχει άλλο. Μίσεις, νάτες, Pretty Bra! Στη λαϊκή αγορά, όλοι! Έλα! Θα βγείτε όλες φουρκάτες, φίτσες, γριές, γιαγιές, ηλικιωμένες. Όλες με φούρκες. Θα τρελαθούμε. Με 9,90 €. Γέννη τη φούρκα μετά από 50 χρόνια. Μας κορόιδεψε, λέει το Γεωργάκης, ε. Γι' αυτό, γιατί είμαστε έξυπνος λαός. Το έλεγα εγώ. Έχει πράγμα και σήμερα, κυρίες και κύριοι, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Un endliche Geschichte, ατέλετη ιστορία, θα έλεγε η Φράου Μέρκελ. Έλα τράγκα, ακούς, στο κόντρα σε έστειλε ή στο έξτρα, τέλος. Gastarbeiter, σε έκανε εσωτερικό μετανάστη, κυρία Μέρκελ. Ενώ εμείς που την αγαπάμε, να η θεσούλα μας, μόνιμη εδώ. Τζορτζίνο, Τζορτζίνο,
Μας φτιάχνει, κυρίες και κύριοι, το κέφι κάθε φορά που ο Γιώργος Παπανδρέου ζητάει άδεια. Ανοίγει η καρδιά μας. Γιατί δεν μπορεί άλλη φατίκα, άλλη κόπωση. Έχουμε και πρόταση, κυρίες και κύριοι. Από εδώ και πέρα η ζούγκλα λέει στον κάθε προεδρεύοντα της Βουλής, όποιος είναι πάνω τέλος πάντων, αυτό παίρνει το καμματάκι, να μην μας διαβάζει πότε λείπει ο Παπανδρέου, αλλά πότε είναι εδώ. Η ατάκα δεν είναι δική μου, είναι κλεμμένη, κυρίες και κύριοι, από τον συντονιστή όλων, τον Μάκη Βασιλιάδη, και πάω όλε. Καλούς αδέρφους, Στέλιος Μαυρογιάννης, Φραγκίσκος Πένιδης. Ευχαριστώ, Φραγκίσκο. Κωνσταντίνος Χατζίδης, Κώστας Γιώργος Κοντάρας, Θωμάς Ευσταθίου, Μάριο Κορνίλιο Τρίμπαλη, Νίκος Στράτηγος, θα ξαναπώ και τον λέω, Μιχάλης Βασιλιάδης, τον βάφτισα εγώ, όπως οι παπάδες βαφτίζουν το κρέας ψάρι και περιδρομιάζουν και όχι όλοι, μερικοί και τις Άγιες Μέρες, γιατί πρέπει να φάνε και οι παπάδες. Και η Ρούλα Μουλαλή επανήρθε με τα γραφικά μας. Αυτά. Γεια σας, τα ξαναλέμε άλλη εβδομάδα. Τελειώσαμε, όχι. Διακοπές ο Παπανδρέου, διακοπές εγώ. Ασάι! Τρόπο μπαίνε, Τζορτζίνο! Μπορβιάζο, 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 Τζόρτζιο! Στα τσιμπένε! Μπάτσι, μπάτσι, μπάτσι! Πάρε και μπάσος μαζί σου, σε φιλάνε! Μη σε κλέψουν στο Μάντσεστερ της Δανίας! Γιατί ο Ομπάμα την πήρε παρολίγο μπροστά στη Μισελ την άλλη. Την πήρε την ξανθιά, τη Δανέζα. Μαζί του εννοώ. Ήρθε! Πολλές φορές έρχομαι σκοτουριασμένος, αγανακτισμένος, δυσαρεστημένος, γιατί στρώω τον κόσμο την άρεση και λέω τι θα πω σήμερα και πώς θα γεμίσω την εκπομπή. Και τσουκ, να σου πετιέται από εξαρχής η αδειούλα του Γιωργάκη. Είναι τρεις μέρες θέμα. Τρεις μέρες θέμα! Χωρίς να μιλάω, θα με βλέπετε. Τζορτζίνο! Συναμόρα απασιονάντε. Σόνο μπάτσι και τάτε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε πιο αστεία θέματα μετά από το σοβαρό αυτό. Από τη σοβαρή έκτακτη είδηση. Δεν θα παίξει άλλο κανάλι, μόνο σε εμάς. Όνομα βαρύ σαν ιστορία. Ζώρος Παπανδρέου, άδικο έχουν. Είδα πρόσκληση, λέει, στον Ντεμουνί. Ντεμουνί, Ντε Πανεπιστημί. Και τα έκανε του Μουνιόλα δηλαδή. Τελείωσε η υπόθεση. Στον προϋπολογισμό, κυρίες και κύριοι, που λέτε, αυτές τις μέρες είχαμε στηθεί όλοι. Και δεν βγάζαμε άχνα με το που ανεβαίνει πάνω στο βήμα ο Στάθης Παναγούλης. Όλοι περιμέναμε, δημοσιογράφοι και εμείς. Τώρα θα το πει. Γουδί, κρεμάλες, σύνταγμα, μανταλάκια. Και θα ανοίξει συζήτηση μεγάλη. Ανταυτό όμως ο Στάθης Παναγούλης. Αυτά τα έλεγε αυτή η φυλακή των επωνύμων. Εκείνο τι άρχισε να μιλάει για φίλου. Κάποιο λέει που τρώει και μαζί του κιόλα. Θα του στενοχωρήσει. Και τι θα πει και τι θα πει. Και εκεί περιμένουμε να πει. Τι θα πει. Τίποτα δεν είπε. Τελειώνοντας, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας ή μάλλον καλύτερα της κυβερνητικής πλειοψηφίας, επειδή με πολλούς από εσάς συνδεόμαστε πάρα πολύ, πολλά χρόνια και έχουμε κοινωνικές σχέσεις πέρα από την πολιτική αντιπαλότητα, θέλω να σας παρακαλέσω να ετοιμαστείτε ψυχολογικά, γιατί σε λίγους μήνες θα πρέπει να καθίσετε στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ντελουζιό, 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 απογοητέ, στάθηκε εσύ, σε κάναν πρόβατο, έναν λύκο και εκεί περιμέναμε να τους προετοιμάσεις ψυχολογικά για το σκαμνί, για τη φυλακή, για το γουδί, για τα 11 μέτρα,
Εσύ λες, έφαγα μαζί τους. Ετοιμαστείτε για το σκαμνί της αντιπολίτευσης. Δεν τους πειράζει αυτό, Σταθάκι. Έχει και αυτό μεροκάματο. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Τα άλλο το σκαμνί φοβούνται. Σε φίμος ο Τσίπρας, ε. Ό,τι και να κάνεις, κύριε Τσίπρα, τον πήρε το μέρος σου. Έχουμε όμως εμείς σημαία από εδώ και πέρα. Παρατάμε τον Παναγούλη και πάμε στον Τασιόπουλο, στον αδάμαστο, ανήμερο, ασυγκράητο, τον άνθρωπο που πήρε τη μισή Αθήνα. Αυτόν δεν το δαμάζεις και δεν δαμάζεται με τίποτα. Εμείς πλέον, γιατί δεν είναι μόνο η επιβεβαίωση του επιβίτορα, του απόλυτου αρσενικού, του ασυγκράτητου, αλλά και της αγριότητας. Και αποδεικνύει καθημερινών ότι ο Λύκος κι αν εγέρασε και έχασε το μαλλί του, ούτε τη γνώμη άλλαξε, ούτε την κεφαλή του. Ε, κότες, κότες λιράτες. Για κουμάδος, κότες είπε. Είναι απόλυτο δίκιο και αυτό είναι ένα στοιχείο των τελευταίων μηνών, των μετακαλοκαιρινών μηνών ας πούμε, ότι πλέον ο ελληνικός λαός στη μεγάλη του πλειοψηφία έχει πλήρως συνειδητοποιήσει ότι με την κυβέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλου δεν μπορεί να περιμένει τίποτα. Ότι τα πράγματα έχει καταλάβει ο κόσμος πλέον, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Το βλέπω από τις δημοσκοπήσεις. Το βλέπω. Πάμε δεν μας είπε για το φορά κινητού. Ναι, όχι, θα πάμε σε ένα κάνει μετά. Σύζα. Μετά θα πάμε. Λίκο στα πρόβατα, λίκο στα πρόβατα. Θα πάμε στην ανεργία, θα πάμε στο φορά κινητών. Θα πάμε στις απολύσεις, θα πάμε στους πληστηριασμούς ένα. Όμως να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Τι θα κάνει, δεν μας είπε. Ένα, μη σας νοιάζει. Εδώ είμαι, εδώ θα σας πω. Θα το καταργήσει. Θα τον πιέσω εδώ και θα απαντήσει. Θέλω για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τη Βουλή. Ωραίο είναι. Για να επειδή λέει για λίγο στα πρόβατα, είναι ακριβώ αυτό που τον χαρακτηρίζει. Φωνάζει, φωνάζει και μετά κότα. Φωνάζει, φωνάζει και μετά κότα. Κότα, όχι εγώ. Κότα, κότα. Έτσι λέγεται στην λαϊκή διάλεκτο αυτό, έτσι λέγεται. Κότα. Κότα μου, ρε κότα μου, κότα μου, κοτούλα. Και πουλακιδούλα μου! Αυτός είναι λόγος πολιτικός. Όχι, θα μιλάει συνέχεια ο Γιακουμάτος με ιατρικούς όρους. Τον είπε κότα. Και πουλακιδούλα μου. Δίπλα είδατε ποιος ή ποια ήταν. Από εδώ ή από εκεί. Ψηλά δεξιά στο Παπαδάκι. Την καταλάβατε? Ήταν η Θοδούρα, η Τζακρούλα, η Επαναστατριούλα, η Διαγραφούλα από το Πασόκ. Τρεις είχε ο Βενιζέλος, έχασε τη μία. Έμεινε με τα δύο. Στο χέρι. Με τους δύο βουλευτές δηλαδή. Γεια σας παιδιά. Καλησπέρα. Έρχονται εδώ, θαυμαστές όλοι. Τι να κάνω. Δεν βάζει καμία αυτόγραφα. Έτσι φωνάζει. Αδειά μας. Τι λιουνεράκι. Με σκάσατε. Τσάω Τεζορίνο. Μπάτσι. Κότες! Σας διαβάζω και κάτι άλλο. Που ανατρίχεσαν πάλι τα έδρανα της Βουλής. Σηκώθηκαν οι καλύτες. Οι καλύτες σηκώθηκαν. Γροθιά στο μάχη. Συνδικαλιστή Γιάννη Κουτσούκου. Μια ρηξιγέλη θα κάνω πρόταση. Και μάλιστα έκρουσε τον κόνδυνα του κινδύνου στον Νίκο Δένδια. Αλλά ψηφίζει, δεν έχει σημασία. Άσχετα, έτρεμε κάτω. Τελειώνω με τούτο, κυρία Πρόεδρε. Γιάννης Κουτσούκος, συνδικαλιστής, βουλευτής Πελοποννήσιος, Πασόκ. Στην οποία αναφέρθηκε νωρίτερα και ο συνάδελφος κύριος Κοντογιάννης, Νέα Δημοκρατία. Τάτσι Μητσικότσι. Αδερφάκια έχουν γίνει. Εξαγχιστίας. Παντρεύτηκα. Συμπεθέρια. Έχουμε, λέει ο κύριος Κουτσούκος, καταθέσει μια τροπολογία βουλευτές τριών κομμάτων από τη Δυτική Ελλάδα. Τι λέτε ρε παιδιά. Και θα παρακαλούσαμε, λέει, και τον ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα να την στηρίξουν. Διότι αυτή τη στιγμή το μεγάλο πλεονέκτημα της Ελλάδας, δηλαδή η παραγωγή των αγροτικών προϊόντων, δεν μπορεί να είναι υποκαθεστώς παρανομίας. Συζητούσαν βέβαια για την ανασφάλιστη εργασία και για το θέμα των μεταναστών οι οποίοι δουλεύουν χωρίς χαρτιά
οι άνθρωποι, χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες, χωρίς καμία πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, καθώς ήρθε ο πρόεδρος των νοσοκομιακών γιατρών στην Βουλή και σηκώθηκαν όσοι ήξεραν, αν μη τι άλλο και είχαν και λίγο τσίπα ελληνικά, σηκώθηκε η Τριχακάγγελο, καθώς μίλησε για υγειονομική βόμβα. 6 εκατομμύρια άνεργοι, δεν έχουν, 6 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Καμία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ακούτε, Τζορτζίνο Σέντιλο, Μάντσεστερ της Δανίας, την ξαρτιά στην έκλειψη ο Ομπάμα, μέχρι και την ξαρτιά στην πήρε. Αυτή είχε ζουρλάνε το πρωτοδιάστημα στην Ευρώπη, ξαρτιάνε η Σιριγγέλα, τη στέλνει η Δανία από εδώ, από εκεί κάνει δημόσιες σχέσεις. Πρωθυπουργή να είναι αυτή. Τον χώρισε τον Ομπάμα, πάει. Πάει με ζωγραφίες, στην κηδεία. Α, ούτε κηδεία δίχως γέλια, ούτε γάμος δίχως κλάματα. Το έπαθε ο Ομπάμα με την ξαδιά. Μαύρισε το κακό της η γυναίκα του. Το... Και εμείς οι άσπροι, καλύτεροι είμαστε. Γιατί λευκοί, λευκοί και μαύροι. Όχι, άσπροι και λευκοί. Ε? Να πω λοιπόν, είπε και ο Χουτσούκος, συνεχίζει, δεν μπορεί να είναι, λέει, υποκαθεστώς παρανομίας η αγροτική μας παραγωγή, επειδή άκουσον, κυρίες και κύριοι, ακούστε, μια συγκυβέρνηση είναι η αντιπολιτευόμενη κυβέρνηση και η συγκυβερνόμενη αντιπολίτευση. Έτσι λέει ο Βενιζέλος, θα τα κάνει τούμπα τώρα. Επειδή, λέει, ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Μιχαλάκης προφασίζονται ότι ζουν σε άλλη χώρα. Δηλαδή, ο Δένδιας ζει στη Δανία, κύριε Κουτσούκο, και εσύ δεις στη Μανολάδα. Ε, εγώ συγκυβερνώ με τον Δένδια. Και μου λες ότι ο Δένδιας ζει σε άλλη χώρα. Ο Δένδιας θέλει τρελοκομείο. Θέλει πρώτο όροφο της Κέρκυρας, το καταλαβαίνω. Αλλά εσύ, πίσω από τον τρελόπας, λέω εγώ τώρα. Κάνω μια υπόθεση. Κάνω μια υπόθεση εργασίας. Ας πούμε ότι ο Δένδιας είναι τρελός, ο οποίος οραματίζεται το 2021, στα 200 χρόνια ελευθερίας Ελλάδος, απελευθέρωσής μας, να πάει να φάει γουρνοπούλα, λέει, με το Σαμαρά. Να είναι πρωθυπουργός Σαμαράς το 2021, άκουσον, και να φάει γουρνοπούλα και η Μεσσίνη όλοι. Ρε τι φρούτα βγάζετε, ρε παιδιά, εκεί πέρα, ρε, μας τρελάει. Πάρτε το, ρε. Απ' την Κέρκυρα είναι αυτός. Άρα λοιπόν αυτός σύριξε. Έκλεισε. Έτσι είδε ο Γεωργιάδης ότι σφυρίζει ο Δένδιας, πάει και το τρελοκομείο της Κέρκυρας. Το κλείνει. Γιατί κλείνει το δρομοκαίτιο, πάει αυτός, λέει η Μακρύ, κλείνει και την Κέρκυρα, πάει ο Δένδιας. Εσύ, κύριε Κουτσούκο, που πας. Και λες ότι ζεις άλλη χώρα και ο Δένδιας. Δεν συγκυβερνάτε, δεν συντρώτε, δεν συναγελάζεστε, δεν συγκλέτε. Λέω με μια πόση εργασία θα κάνω. Μπάτσι. Πόσα να σας πω, μάλιστα η γλώσσα μου, δεν με ακούτε. Τρεις κούκους εμείνατε, φύγατε όλοι. Ε, τι να κάνω. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε με υποθέσεις εργασίας. Ας πούμε ότι, το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Άρα λοιπόν, μητήρ πας μαθήσεως. Επιτρέψτε στη γωνία να τσακίσετε. Συγγνώμη, παιδιά. Μην μιλάω. Προχτέ μπαίνει στο στρατή με το Λορέντσο Μαβίλη, με το στρατή Μυριβίλη. Συγγνώμη, πήγαινε για τα. Τα συγγνώμη, μου επιτή. Μπαίνω και εγώ δηλαδή το Αίγιο με το Αιγαίο. Δεν πειράζει. Ο Τζίτζικα και ο Μέρμιγκα. Αυτά τα δύο δεν μπερδεύονται αυτά τα δύο. Ούτε ο Τζίτζικα μπερδεύεται, ούτε ο Μέρμιγκα. Εσύ θα μου πει τώρα, βρισκόμαστε στην Ιαπωνία και θα πούν τώρα θα πούν στα παιδάκια τα παραμύθια. Πρέπει πώ θα δώσουν οι Ιάπωνε το Τζίτζικα και το Μέρμιγκα. Το Τζίτζικα θα βάλουν φωτογραφία του Γιουργάκη. Θα πείτε εσείς τώρα οι κακοί. Μπορεί να βάλουν και κανέναν άλλον. Από τους 300. Το Ραφινάτο, ρε. Δεν τα μάθατε. Πού είναι ο Ραφινάτος, ρε. Με το που σήκωσε άνεμο στη Ραφίνα, τα μάζεψε και έγινε. Αλέ, χωρίς ρετούρ. Φεύγει. Που πάει Γιάννενα, οικογενειακός. Τι να κάνει. Κοκορέτσια. Κοντοσούβλια. Σπλινάντερα. Γουρνοπούλες, κατσίκια, αρνιά, 4-5 μέρες. Ποιος τον είδε, ποιος τον άκουσε τον Κωστή. Ο Ραφινάτος, αλέ, πέρα τη Ραφίνα, έφυγε σας λέω. Να, μα το Σεραφείμ. Έφυγε. Άρα λοιπόν, θα μπορούσαν εδώ οι Ιάπωνες να βάλουν, αντί μετά τον Παπανδρέο, που παίρνει τις άδειες και τις, να βάλουν τον Γκαραμαλή. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Τζίτζικα ποιο θα βάζανε. Μερμίν ποιο θα βάζανε. Τώρα εδώ είναι δύσκολο, παιδιά, δεν μπορώ να σα το πω αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί. Έμεινα στα δύο τζίτζικα, δηλαδή επειδή ο Τζίτζικα στο χειμώνα κοιμάται.
και το καλοκαίρι και λαϊδάει, δεν κάνει τίποτα άλλο. Το μερμεγκάκι ποιο δουλεύει. Υπάρχει κανένα να δουλεύει, αν βρείτε εσείς. 2-10-68-45-85, 2-11-55-50-500. Πάρτε εκεί, αν βρείτε αριστερούς. Τους περνάτε για τους αριστερούς να δουλέψουν. Θα τα δείτε στην πορεία, περιμένετε. Βάλτε μερμεγκάκι για τον Γιωβάνα Πολάδο. Τι λέω με τον Γιωβάνα Πολάδο. Τι την πεποίθηση πάει μια κοινωνία μυρμηγκιών και οι στρατιώτες που βγαίνουν επάνω βγαίνουν με την πεποίθηση ότι η σωρός τους θα κλείσει την είσοδο της φωλιάς για να σωθούν όλοι οι υπόλοιποι. Ποιος από εμάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει αυτή την πεποίθηση? Αφήστε τις δικονομίες κάτω, αφήστε τα τερτύπια και θυμηθείτε το ερώτημα. Εσύ τι έκανες? Σε θέλω, γι' αυτό δεν κοιμάμαι τα βράδια. Φυλά στο κορμί μου σημάδια. Μου λείπεις κι εγώ, θα κάνω κάτι γι' αυτό. Και έχουμε και κάτι καλό, ας πούμε. Γιατί μπορεί στην Ελλάδα όλα να αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, είτε πάνω είτε κάτω. Ένα πράγμα παραμένει σταθερό εδώ στην Ελλάδα. Το Πασόκ δεν αλλάζει, κυρίες και κύριοι, με τίποτα. Με τίποτα. Να σας εξηγήσω γιατί. Εδώ τώρα, σας το έχω βάλει για πρωτοσέλιδο. Ορίστε. Νάτος. Πού είναι? Εδώ είναι. Κατά μάνα, κατά κύρι, κατά νιό και νοικοκύρι. Θέλει να τον κάνει ο κύριος Σημίτης σαν τα μούτρα του καθηγητή Πανεπιστημίου, του Ανδρουλάκη, το νέο αίμα του Πασόκ. Του λέει: μην τολμήσεις και αλλάξεις. Αυτή είναι η γραμμή. Εδώ θα πάμε. Πήγε και αυτό στον πνευματικό πατέρα, κάθισε δίπλα. Θα πάρει μαθήματα για το πώς μπορούμε να ξαναμπούμε στην ΕΟΚ, αν χρειαστεί να μας βγάλει ο Τσίπρας ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τη λέτε. Να ξαναπάρει μαθήματα λογιστικής ή του χρέους μας. Πώς μπήκαμε. Θα βάλει μέσα στις δαπάνες τις αμυντικές, θα τις βάλει στον προϋπολογισμό, θα τις εγγράψουν ή θα τις αφήσουν απ' έξω. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία όταν ο Ανδρουλάκης αναστηθεί μαζί με το Πασόκ. Θα δούμε. Πάντως πήρε μαθήματα. Ξεκινάει θετικά από το κορακοχώρι. Μια χαρά είναι. Τον βλέπω φιλόδοξο και θα πάει μπροστά. Πάρα πολύ μπροστά θα πάει. Μετά, αφού έκασε δίπλα στο Σημίτη, πήρε έγκλη από την έγκλη του, μυαλό από το μυαλό του και εξυπνάδα την εξυπνάδα. Τώρα, μπράβο, μπράβο σου, κύριε Ανδρουλάκη. Και μπορεί να πει για το κορακοχώρι. Ο άλλο κόρακα, κοράκου, μάτια δεν βγάζει. Αλλά το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Ο Βενιζέλος πού είναι? Δεν πειράζει, θα τον δούμε για αυτόν. Αυτά είναι σχετικά με το Πασόκ σήμερα, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δίπλα εκεί. Να δώσουμε και μια και είμαστε εδώ. Α, δώσουμε και το βραβείο σήμερα ξανά και αυτή την εβδομάδα. Είναι ο Μέση τη ελληνική πολιτική σχήση του τόπου. Τίνει να φάει το Ροναλντίνιο, το Ρονάλδο και όλου του τύπου. Είναι ο Μέση. Ποιο. Εδώ κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι. Πάτος πάλι εδώ, ξανά μπροστά μας. Εδώ σπάει λίγο το πλάνο. Να τα μας. Να και εκεί να τρυπάει. Να τρυπάει γιατί μας τρύπησε τελείως. Πάλι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ρεκόρ ανεργίας. Ας φαίνεται τρύπιο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έτσι μας τρυπάνε και τη ζωή μας. Ρεκόρ ανεργίας ο Γιάννης Βρούτσης. 27,4%. Άρα λοιπόν, έχουμε φτάσει στο. Είμαστε γύρω στα 1.376.453. Σε μια άνεργη στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια στον Γιάννη Βρούτση. Μπράβο για το επίτευγμά του και σήμερα. Ήταν και στη Βουλή ο άνθρωπος, ήρθε του ΣΤΑΠΕ. Κάνουμε προόδους, προσπαθούμε να προχωρήσει και τις ομαδικές απολύσεις. Γιατί έχει μείνει και κανένας, τι θα πουλήσει? Δεν έχουμε να πουλήσει την υπουργίνα, παρά τον πρωθυπουργό, τη γυναίκα του. Δεν υπάρχει άλλο να πουλήσει. Δουλεύει η γυναίκα και η Βρούτση. Δουλεύει, καλά. Πάει και ο κ. Βρούτση. Συγχαρητήρια. Να δώσουμε και αυτή τη τέτοια. Πάμε για quiz. Ποιο υπουργό βάφει τα μαλλιά του και παράλληλα κατηγορεί? Αυτό είναι από τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Με ρώτησαν να τον βάλω quiz. Ποιος υπουργός, κυρίες και κύριοι, βάφει τα μαλλιά του, ενώ παράλληλα κατηγορεί και αρχηγό κόμματος για τη βαφή L'Oréal νούμερο 6. Τηλεφωνήστε μας. Εγώ δεν ξέρω ποιος υπουργός βάφει τα μαλλιά του. Εγώ να ξέρω ότι λίγες γυναίκες δηλώνουν
Αυτό είναι συνέντευξη πριν γίνει υπουργό. Δεν κουλάει το ένα θέμα μετά άλλο. Εγώ πάω σε άλλο θέμα τώρα. Είναι η Ευγενία Μανολίδου. Μιλάει για τον Άδωνη. Είναι παλιά η συνέντευξη. Εδώ, κοιτάξτε. Ορίστε, Ευγενία. Νάτος. Ο Άδωνης είναι η καλύτερη επιλογή της ζωής μου. Αυτό λένε και οι γιατροί. Καλύτερη επιλογή αυτή δεν υπήρχε να βρούμε μπροστά μας. Και για τον Άδωνη, παραδείγματος χάρη. Και εδώ συνεχίζω. Έχει και ένα δημοσιευματάκι που λέει ότι δεν με αφήνει ο κύριος υπουργός. Συνεχίζει. Σας βάλω. Δεν με αφήνει. Τι σήκω στα πόδια. Α, σήκω. Δεν με αφήνει, λέει, είπε εδώ συνέντευξη. Έχει κόψει συνεντεύξεις. Δεν βγαίνει όπου όπου. Δεν με αφήνει, λέει ο κύριος υπουργός, λέει στην Εσπρέσο. Αν ξαναγυρνούσα πίσω, λέει, δεν είχε καταλάβει το dancing τι γινόταν στην αρχή. Και μόλις είδε τα πλάνα και τα λοιπά και τους χορούς ωραίους και κρεμόμενο εγώ πάνω από εκείνον το χορευτή, σου λέει ζήλεψε ο Άδωνης. Οπότε αν το γυρίσανε πίσω, δεν θα την άφηνε τώρα με δυσκολία. Βέβαια δεν τον αφήνει να μαγειρέψει γιατί ο Άδωνης λέει δεν ξέρει προς τα πού είναι η κουζίνα. Δεν ξέρω ο Άδωνης βέβαια. Έχει Φιλιππινέζα σπίτι. Εμείς δεν έχουμε Φιλιππινέζα, δεν κάναμε Άδωνη. Ξύπνα, βγάλουμε καφέ. Ευτυχώς. Πάει και αυτό. Πάει και Ευγενία. Άσχετο το ένα θέμα από το άλλο. Ήταν το quiz. Άσχετο. Εδώ μιλάω για τον υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εγώ δεν λέω το. Ούτως ή άλλως, σε αυτή τη χώρα που ζούμε, όλοι βαμμένοι είμαστε. Αν δεν μπορείς να τουλάχιστον να αποφύγεις ένα πράγμα, απόλαυσέ το. Βάλ' το μαλάκα και απόλαυσέ το. Έτσι δεν είναι. Το κουκουέ βάλθηκε, εκδάρθηκε, έκανε, έρανε. Ακούστε λίγο τι λέει ο κύριος Κατσότης και μετά θα κάνω και εγώ μερικές ερωτήσεις. Να δούμε τι. Η μοναδική που προσπάθησε και σου λέει: αφού δεν αλλάζω ο καπιταλισμός, ας αλλάξω εγώ. Προκειμένου εγώ να παιδεύομαι. Να χτυπάω στα ντουβάρια. Να κάνω αγώνες. Να παλεύω. Να σκοτώνομαι. Όχι κύριε. Είμαι μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα. Θα συμπεριφερθώ ως καπιταλιστής. Διότι διερωτάται ο κύριος Κατσότης γιατί σήμερα απέλησαν τρία άτομα σε μια εταιρεία. Πώς τη λένε. Την ξέχασα. Πώς τη λένε. Για το βρω. Δεν πειράζει, θα δούμε σε ποια είναι. Μην πω και το όνομα, εδώ πει ο Κατσότης. Και να δούμε μετά τι γίνεται. Η επόμενη ερώτηση, ποια θα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα του. Ο Περισσός, τι έσωσε. Για πάμε, βάλτε τον κύριο Κατσότη να δούμε. Παρήθμου 352 της 9ης του 10ου 13, επίκαιρη ερώτηση του βουλευτού Β' Αθηνών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κυρίου Κατσότη, προς Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και πρόνοια σχετικά με τις απολύσεις στην αλαντοβιομηχανία Νίκας. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, 6-11 του 2013 υπήρχε 24ωρη απεργία και στην αλαντοβιομηχανία Νίκας απήγησαν οι εργαζόμενοι με πολύ μεγάλο ποσοστό. Μεγάλο ρόλο έπαιξε σε αυτό η Σωματιακή Επιτροπή, την οποία την επόμενη μέρα ακριβώς η επιχείρηση απέλησε. Από τους 5 τους 3 και βέβαια την επόμενη ακριβώς μέρα αφού πραγματοποίησαν 24ωρη απεργία ενάντια στις απολύσεις της Σωματιακής Επιτροπής οι εργαζόμενοι της αλατοβιομηχανίας απέλησε άλλους 5 μεταξύ αυτών βέβαια και τους 2 της Σωματιακής Επιτροπής που είχαν απομείνει στο εργοστάσιο. Στην απεργία που πραγματοποιήθηκε από τη Σωματιακή Επιτροπή και το Κρατικό Συνδικάτο των Τροφίμων η επιχείρηση με την ιδιωτική ασφάλεια που διαθέτει χτύπησε τους απεργούς προσπαθώντας να διασπάσει τους απεργούς και να σπάσει την απεργία που είχε σαν αίτημα την επαναπρόληψη των 8 απολύσεων, τρομοκρατικών απολύσεων στο εργοστάσιο. Η ερώτηση που σας έχουμε θέσει, κύριε Υπουργέ, είναι πώς τοποθετήστε απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη πρακτική της εργοδοσίας να απολύουν εργάτες επειδή οργανώνουν την πάλη για την απεργία τους και τι μέτρα θα πάρετε ώστε να πάρθουν πίσω αυτές οι τρομοκρατικές απολύσεις και να σταματήσει η διαδικασία τρομοκράτησης των εργαζομένων. Είναι Νίκας, είναι φθηνό. Είναι Νίκας, είναι φθηνό. Εν τούτο! Νίκα! Νίκα, Νίκα, Νίκα! Πνίκα, πνίκα, πνίκα! Πνιγήκαμε όλοι μαζί! Άκουσε τι είπε. Να απολύονται εργάτες. Αδιανόητο. Ναι, συμφωνούμε τρομοκρατικά. Ναι, κύριε Κατσότη μου. Μπράβο για στο στόμα σας. Περιμένουμε τώρα και το Θανάση Παφίλη να κάνει μια ερωτησούλα όχι για τον Νίκα, αλλά για τον Περισσό. Πόσο στείλατε στον δρόμο.
άνεργος, να κάθεται στη μία, δεν έχει σημασία. Είστε μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα και δράτε. Πρέπει δηλαδή να αντεπεξέλθετε στα κελεύσματα αυτής της ιμπεριαλιστικοκολονολιακής μάχης για να επιβιώσετε. Ναι, κάντε μια ερώτηση για τα παιδιά. 38 φύγανε. Δικά σας 38 φύγανε. Να κάνετε μια ερώτηση, παιδί. Ελάτε εδώ. Βάρβαρε καπιταλισμέ, γιατί τους απέλησες και με ανάγκασες και εμένα να γίνω καπιταλιστής. Έτσι βλέπει ο Νίκας και σου λέει εν τούτο, Νίκα, πάρ' τον Κατσιώτη και κάνε... Είπαμε, πάρ'τα! Ένας λεπτός υγεία. Για τον Λένιν. Πάντως εγώ πιστεύω ότι η επόμενη ερώτηση του κυρίου Παφίλη, του Θανάση Παφίλη, του δυναμικού αριστερού βουλευτή, θα είναι για τους 38 απολυμμένους στον Περισσό. Εντάξει, κάντε, μα δούμε τι θα απαντήσει ο Βρούσης, θα πει τι έγινε. Εδώ δεν είναι Βρούσης, γιατί σου απολύσαμε να το πείτε. Γιατί απολύσαμε τα παιδιά, γιατί εσείς μας καταστρέψατε. Μόνο έτσι μπορεί να μπερδευτεί ο Βρούσης. Άντε, κάντε και σε μια τρίπλα. Πήρα παρόμοια σουτιέν από τις λαϊκές και χάλασαν μετά από 2-3 πλησίματα. Το Pretty Bra έχει την καλύτερη ποιότητα. Πραγματικά, σαν το Pretty Bra δεν υπάρχει άλλο. Φούρκες, φούρκες! 9.90! Ο Λέμαργος και η θάλασσα ποτέ τους δεν χορταίνουν. Σε μια κοινωνία όπου ο ιμπεριαλισμός και ο συναισθηματισμός δεν έχουν καμία θέση, άρα λοιπόν εμείς πρέπει να δράσουμε κομμουνιστικά, μοναδικά, αποκεφαλιστικά. Νίκα! Νίκα! Ναι, νικήκαμε. Ναι, νικήκαμε και πτωχεύσαμε όλοι μαζί. Παιδιά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είπαμε, θα σας τα πούν και άλλοι στη Βουλή, αλλά έκανα εγώ μια υπόθεση εργασία. Σήμερα με έχουν φάει υπόθεση εργασία, γιατί κάποτε είχα πει στη... Είχα κάνει μια ερώτηση, κυρία Παπαρίγα, λέω, καλά όλα αυτά, πραγματικά, κυρία Παπαρίγα. Όντως, έχετε ιστορία χρόνων η οποία είναι σεβαστή ακόμη και από τους αντιπάλους σας πολιτικούς. 1200 μισθό λέτε, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους, παιδεία κτλ. Γιατί δεν ψωνίζει ο κόσμος το μαγαζάκι σας? Και ήθελα και το έλεγα, το είπα μαγαζί. Το κομματικό κόμμα. Απαντάτε με ελευθεριότητα κτλ. Τι είναι, μαγαζί δεν είναι, τι είναι. Είναι μαγαζί κομματικό, δεν λέω. Αναμφισβήτητα. Δεν ήταν η ελευθεριότητα. Η ελευθεριότητα είναι εκεί ή γιατί δεν ψωνίζει ο κόσμος. Σούπερ μάρκετ, όχι δεν είναι σούπερ μάρκετ. Αφού δεν είναι σούπερ μάρκετ. Α, Νίκας. Να ψει καλοπούλα για καλοπούλα. Είσαι κομμουνιστή για κομμουνιστή. Πια και σαργένει, αυτό γίνεται. Έλα, φύγαμε. Έτσι για να λέμε και τα πράγματα του όνομά τους. Μετά θα είναι η σειρά της Κουμουνδούρου, μη φωνάζετε. Και Κουμουνδούρου τώρα πήρε κανένα φραγκάκι παραπάνω. Πήρε και τα παιδιά τα, αυτά τα ρηγμένα από τη Νέα Δημοκρατία. Τάντησε με μανδύα ροζ κοκκινάκι. Τσουκ. Τσέπτωσε και δύο φαρμακευτικές εταιρείες από πίσω να διαφημίζουν και είναι μια χαρά. Και έστειλαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Τα βρήκαν και αριστεροί. Να και εδώ, να και εκεί. Βοήθεια! Όχι, αυτό το φώναζε κάποιος βουλευτής σήμερα μέσα στη. Να ρωτάτε επιτροπή τη Βουλή, ειρωνευόταν τη ζωή Κωνσταντοπούλου, πολιτικό λόγο. Τη ζωή Κωνσταντοπούλου για το περιστατικό στην ΝΕΤ απ' έξω. Καθώ είπε η βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχω αισθανθεί και εγώ τη βία των αστυνομικών στο πετσί μου και μάλιστα λέω και χαρτί από γιατρό. Και ο άλλο τη πήγε, είπε, έχει χαρτί από ψυχία του. Ό,τι και να ρε παιδιά, γυναίκα είναι. Μιλάει πολύ, δεν διαφωνώ. Να δυσβείτε, αλλά. Σκουτώστε, να ησυχάσετε. Και ο άλλος έκανε βοήθεια, όπως φώναζε εκείνο το βράδυ μαζί με τη Ραχίλ Μακρύ. Στα κάγκελα που ήταν η Ραχίλ και από κάτω η ζωή. Βοήθεια, έλυσε ο αστυνομικός. Και έκανε όλο σήμερα μέσα στην Αρμάδα Επιτροπή. Βοήθεια. Και δεν τον βοήθεια κανένας, γιατί σου λέγει θέατρο κάνει. Το θέατρο που παίζει η καρδιά σου. Στο λέω θα γίνει. Βοήθεια, κυρίες και κύριοι, εδώ είναι η βοήθεια. Την πήρε ο Αρμάνι. Την πήρε. Καλαμάτα. Έλα. Έχει φρούτα, νάτα, εδώ είναι. Όχι το πρωθυπουργό, αυτό είναι. Η νοσηλέτρια του Αρμάνι, κυρίες και κύριοι. Μα τι, εδώ κοιτάξτε. Σπούδασε νοσηλευτική. Ανδριανή Τσάφου, από την Καλαμάτα. Δεν μπορούσε, λέει, τις σύριγγες.
Παπαράτσι. Πήγε Μιλάνο και είναι τώρα μοντέλο. Αυτά είναι. Ξαγόγημα πράγματα. Μας φέρατε το Σαμαράκι, μας τακώθηκε στο θόκο τον προεδρικό και δεν λέει να ξεκουνήσει. Γιατί και να ξεκουνήσει του λέει άλλος κάτσε. Ο άλλος έχει τρελαθεί. Εξουσία. Έχει ένα γραφείο στη Χαριλάου Τρικούπη. Τρία γραφεία στη Βουλή για τον Βενιζέλο λέω. Ένα γραφείο στο Υπουργείο Εξωτερικών. Άλλο ένα ως αντιπρόεδρος. Έχει 8 γραφεία. Νοσηλεύτερο του Αρμάνι, Ανδριανή Τσάφου. Bon divertimento, signorina. Καλή διασκέδαση. Να ξέρεις ότι είσαι πάντα στην καρδιά μας. Σε περιμένουμε. Να μας προσέξει τον Αρμάνι, γιατί είναι παλιό σκύλο. Είναι μπουκαμπούκα κι αυτό, σαν το Μπερλουσκόνι. Δεν είναι. Η Ιταλία είναι δράμα, μεγάλο κι αυτή. Απαπαπαπαπα. Πέφτουλε στην Ιταλία. Σαν εμάς τους Έλληνες. Δεν παίρνεις και τον Εύρο να δούμε. Είναι ο Εύρος. Πού να βρεις Εύρο τώρα εδώ. Είναι μέσα στα. Με τις κουβέρτες κάτω από το. Πού να. Πάει τον Ευρωκόπ. Δεν έχει πετρέλαιο, δεν έχει τίποτα. Θα κάψουν τις πατάτες φέτος. Θα κάψουν ξύλα. Θα έχουν κάψει τα ξύλα. Τέλος πάντων, αυτά σχετικά με το. Με τη ζωή μας. Αναβολές. Βάλτε τις αναβολές. Να δείτε ότι σήμερα πραγματικά η Βουλή δούλεψε. Ήταν η μέρα όταν ο Γιώργος Παπανδρέου φεύγει, που πήρε την άδεια από τον Ανδρέο, η Βουλή σου λέει σήμερα να δουλέψουμε. Είχαν 38 ερωτήσεις και απαντήθηκαν οι 8. Δηλαδή τι άλλο να κάνουν. Είχαν 2,5 ώρες απαντούσε σε 8 ερωτήσεις. Τι άλλο να πώς θα δουλέψουν. Δηλαδή με 6.000 ευρώ δουλεύει κανένας και απαντάει σε 8 ερωτήσεις. Α, και εσύ Έλληνα μου φαίνεται που το έχεις παραξηλώσει. Τα θες τζάμπα όλα. Βάφονται με πορδές αυγά Ελληνάρα μου. Ελληνοπούλα μου. Δεν βάφονται. Κοίτα εδώ τι κάνανε σήμερα. Είχαν αναβολές, αλλά απαντήθηκαν και 8 ερωτήσεις. Ναι, μία από το. Ότι από τα ανωτητικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας. Αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, 13 μαθήτριες και μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί από το πρώτο Γενικό Λύκειο Βρυλισσίων. Καλώς ορίσατε. Είμαι υπεράριθμη 3.45 της 9.12.13 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτού Καρδίτσα της Νέας Δημοκρατίας κ. Παύλου Σούχα προς Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης διάταξης του νόμου 493 του 12 που αφορά τη θέσπιση νέων προϋποθέσεων για την περικοπή συντάξεων και ανασφάλιση των υπερηλίκων δεν θα συζητηθεί. Επίσης, η υπαρίθμη 3.48 της 9.12.13 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτού Α. Θεσσαλονίκης του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικού Κοινωνικού Μετόπου κ. Κουράκη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης σύμφωνα με την οποία τίθεται στη διαθεσιμότητα ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνος Κάπας δεν θα συζητηθεί. Επίσης, η με υπαρήν 3.43 της 9.12.13 επίκυρη ερώτηση του βουλευτού Δωδεκανήσου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Κρεμαστινού προς την Υπουργό Τουρισμού, σχετικά με την έλλειψη υποδομών σε τουριστικές περιοχές της Ρόδου δεν θα συζητηθεί. Επίσης, είμαι υπαρίθμ 3.49 της 9.12.13 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτού Φτιότητος Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικού Κοινωνικού Μετόπου κ. Βασιλείου Κυριακάκη προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με την Πραγματική Σύμβαση για τη Λειτουργία Κέντρων Πρόληψης και τις οφειλές ΟΚΑΝΑ δεν θα συζητηθεί. Επίσης, η με υπαρίθμη 353 της 9.12.13 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτού Α. Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Θεοδοσίου Κωνσταντινίδη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών σχετικά με τα προβλήματα στη λειτουργία του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής δεν θα συζητηθεί. Επίσης, η με υπαρίθμη 354 της 9.12.13 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτού Αχαΐας των Εξάρτητων Δημοκρατικών Βουλευτών κ. Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με το πρόστιμο στο ραδιοφωνικό σταθμό Real FM από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο δεν θα συζητηθεί.
Σήμερα είμαστε σε καλό δρόμο. 8 ερωτήσεις θα απαντηθούν. Α, τα έλεγα. Κύριε Καλατζή, διαβάστε καμία ερώτηση από πριν. Δεν παλεύετε. Είστε φαρμακοποιός. Εντάξει, δεν βλέπετε συνταγές μπροστά σας, αλλά απέναντίας. Θα πρέπει να διαβάσετε συνταγές. Δεν μπορείτε να διαβάσετε αυτό το πράγμα εκεί. Τόσο δύσκολο είναι. Μια λέξη, τρία λάθη. Διαβάστε το από πριν. Σηκωθείτε πριν και περάστε τη Μαρία Κόλλια στα ρούχα. Εκεί δεν βλέπετε τουλάχιστον. Αυτό είναι. Κακία είπα τώρα. Παρακολουθώ Λιάγκα. Έχω γίνει σαν τα μούτρα του. Ίδιος. Τσακώθηκε με το. Με το Ρόκο. Είναι άειλος, λέει ο Ρόκος. Δεν τον βλέπεις. Είναι ανύπαρκτος. Τόσο το τσατίσει ο άνθρωπος. Αν τον πήρε τηλέφωνο, πήγε στην εκπομπή, το ανέβασε τα νούμερα, το έκανε. Και τώρα λέει, ποιος ο Ρόκος λέει. Στη Μαρκίζα λέει, σκοτώθηκε με την άλλη. Είναι ανύπαρκτος, λέει ο Ρόκος. Έτσι έγινα και εγώ, σαν τα μούτρα τηλιάγκα. Τσιγκούνισε από τον Αγίου από τον Καλαφράγκο. Όχι. Παίρνω τα κακά, δεν παίρνω τα καλά. Θα κλείσουμε λίγο θεολογικά σήμερα, γιατί έχουμε αυτή τη διαμάχη. Βέβαια, και αυτή την έπιασε στόμα του Λιάγκας. Εμείς δεν θα πάρουμε θέση. Δεν θα πάρουμε θέση, γιατί είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να προσδιορίζεται και να ορίζεται και να κάνει αυτό που γουστάρει και θέλει. Γούστο του και καπέλο του. Και σε όποιον αρέσει, όποιον αρέσει, πάει σε άλλη χώρα. Έχει μαντήλες, έχει μπουραζάνες, έχει μπούρκες. Τραβάτε να τις φορέσετε. Αυτή είναι η άποψη δική μας τώρα από εκεί πέρα. Ο καθένας να λάβει ευθύνες στο ίδιο χώρα. Και αυτά τα ψηλοσυντηρητικούλο τέτοια μη χάσει η κοινωνία. Άλλα είναι τα όνειδος της κοινωνίας, δεν είναι αυτά. Να κλαίτε για τα ναρκωτικά μας, κάνουν τα παιδιά. Να κλαίτε για τη θέση που δεν υπάρχει στη ΜΕΘ, μονάδα δικής θεραπείας. Να κλαίτε για το βιβλίο που δεν έχει το παιδί. Να κλαίτε γιατί ψάχνει η μάνα στο σκουπίδι για να το ταΐσει. Να κλαίτε για αυτό και αυτά. Και αφήστε τους προσδιορισμούς. Τέλος πάντων, είμαι υποχρεωμένος να διαβάσω όμως. Γιατί ό,τι και να είναι σεβασμιότατος, είναι ο Σεραφείμ. Κοιτάξτε τώρα να δείτε που σας έλεγα πριν πώς έμπλεξε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μαζί σε αυτό το καπιταλιστικό σύστημα. Τον κάνανε καπιταλιστές από τα μούτρα τους. Τους κάναν ίδιους και χειρότερους. Μα θα μου πεις οι Σιριζέοι τι έγιναν. Σιριζέοι Πασόκ, έκανα δουλειά. Σιριζέοι Πασόκ. Ρε εσύ, Παναγιώτο, τους κατηγορείς όλους. Ναι, μέχρι να γίνω βουλευτής. Σεραφείμ, στην πώς βγήκαν όλοι και τι ωραία επιστολή ο Βενιζέλος και πόσο έξυπνα απάντησε ο Σεραφείμ. Και... γιατί δεν λέτε για τα τρία τέτοια που έφερε νομοσχέδια που γυλάκει το Παρδαλό Κατσίκη ο συνταγματολόγος. Ό,τι έφερε στη Βουλή είναι για κλάματα και για γέλια, συνάμα. Αυτό είναι. Ένας θεματολόγος έγκριτος πρέπει να φέρετε πράγματα. Του λέει τώρα ο Σεραφείμ. Γάτα Σεραφείμ. Τι είναι αυτός ρε. Τι παπάς είναι τότε ρε. Ακούστε εδώ τώρα. Μουσική. Loud. Λάιζε. Ρουίκ θα έλεγε η Φράου Μέρκελ. Να ακούσουμε τώρα τι του λέει του Βενιζέλ. Άκου τώρα τι τούμπα του κάνει. Κύριε Κατσιώτη, μας βλέπετε την εκπομπή σήμερα, γιατί σας έχω ειδοποιήσει, θα το παίξω. Για τους 38 περισσού, το αφιερωμένο στα παιδιά είναι. Εμπρός της γης η απολυμένη. Είναι Νίκας λέει. Ο Νίκας μας πείραξε πολύ παπέλης τρία άτομα. Εσείς έχετε πουλήσει όλο τον περισσό. Ακόμη και το άγαλμα του Λένιν, αν τώρα μπορούσε να το καταπολύσει. Στο καρδιά τον κρέμισαν άλλος. Λοιπόν, διερωτώ με λέει μετά από τέτοια η απάντηση του Πειραιός Σεραφείμ στην επιστολή Βενιζέλου. Και του λέει ο Σεραφείμ κάποια στιγμή. Διερωτώ με, δεν σας προβληματίζει η εξαίρετος θέσης του Κομμουνιστικού Κόμματος επί του θέματος που παρά τον αθεϊστικό του χαρακτήρα και τον ενδοκοσμικό του εγκλισμό, έτσι διαβάζουν κύριε Καλατζή. Στη συγκεκριμένη αυτή υπόθεση ομιλεί με απόλυτη ορθοκρισία λέγοντας. Ο καθένας, λέει το κουκουέ τώρα, μπορεί να έχει διαφορετικές σεξουαλικές επιλογές. Όμως η αναγνώριση αυτής της σχέσης είναι προσωπική υπόθεση που μπορεί ιδιωτικά να ρυθμιστεί. Είμαστε αρνητικοί αυτή η προσωπική υπόθεση να μετατρέπεται σε δημόσια και να θεσμοθετείται, γιατί τότε παίρνει άλλο χαρακτήρα. Καθημερινή της Κυριακής λέει 9-8-12-2013. Συγγνώμη. Το ρίξετε και στη θρησκεία τώρα, κύριε Κατσότη. Καλά στον καπιταλισμό. Τώρα γίνονται και κομμουνιστές, θρήσκοι. Το όπιο του λαού είναι θρησκεία. Έχουμε άλλα. Σας εξυμνίου, Σεραφείμ. Ήξερε η Παπαρίγα και έφυγε, την έκανε. Τρελάθια. Ακούστε εδώ τι είπε.
Ευθυκρισία είμαι το κομμουνιστικό. Σωστή, ευθυτενή συστάση του. Απαπαπα. Και του λέει και παρακάτω, Σεραφείμ, κάτι άλλο πιο ωραίο. Γνωρίζετε βεβαίως ότι το σφάλιν ανθρώπινων, το μετανοήν θείων και το εμένει στην αμαρτία σατανικών. Σεραφείμ. Πάρω στο γάμο, πήγε του χρόνου. Άρε, παππούλη, θα μα βάλει φωτιά, θα μα κάψει. Σεβασμιότητα, θα μα κάψει. Τι σε νοιάζει, κοιτά και Μητροπολή. Αυτά όσον αφορά την επιστολή, για να μην λένε κάποιοι ότι ο Βενιζέλος πόσο έξυπνος είναι και τι επιστολή έστειλε στο Σεραφείμ. Να, τον έφερε τούμπο Σεραφείμ και ενέπληξε το κομμουνιστικό κόμμα το πουθενά. Τώρα θα βγει η Παπαρίγα με μεγάλες διαψεύσεις κτλ. Το κουκουέ δεν είναι υπέρ του συμφώνου. Συμφώνου ελεύθερη συμβίωση, δεν είναι. Συμφώνου ελεύθερη συμβίωση. Δεν είναι. Δεν πειράζει, θα δούμε. Αυτά κυρίε και κύριοι, και εσεί περιμένετε τώρα το ρεύμα. Θα καταγράψουν πρώτα τα προβλήματά σα, θα δουν ποιοι είναι φτωχοί, ποιοι είναι δυστυχισμένοι, ποιοι είναι κακομεριασμένοι και μόλι πάρετε ρεύμα εσεί, δώστε μα, πάρετε μα και μα τηλέφωνο να δούμε, το φω το αληθινό. Γιατί βλέπω ρεύμα είτε το καλοκαίρι είτε του χρόνου. Αυτά είναι και α λέει ο. Πώς θα να πω, μάλιστα η γλώσσα με εσάς. Κι ήρθαν και τροϊκανοί, τα μάθατε τα νέα, τα άμαθε τα νέα πατέρα. Πάρτε και ένα παρόν, γιατί μέλλον δεν υπάρχει. Πάρτε και ένα παρόν. Εδώ. Τόσο μας αγαπάνε. Σας αγαπώ! Δύο, δέκα, 68, 45, 85. Να είχα μια, να είχα δυο, να είχα τρεις ζωές εγώ, για σένα μια. Εδώ δικός τους. Δημήτρης Δήμας, και σήμερα κοντά σας. Δεν ξανάρχεται, τέλος. Εύχομαι και του χρόνου να σας βρω με σπιτάκια, ειλικρινά, από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί ο Βενιζέλος, τα μάθατε τι είπε. Είπε στην Τρόικα, όχι άλλη αβεβαιότητα, όχι άλλες διαπραγματεύσεις, οπότε καταλαβαίνετε. Το είπε Βενιζέλος. Σαμαράς υπάρχει. Πήγε στην Καλαμάτα να περιμένει την Γουρνοπούλα του 2021 με το Δένδια, θα φάνει. Σε βρέχει εκεί που λέω πως θα κοπεί η αγάπη αντέχει και πάντα βρίσκει μια ρογμή στο πρόσωπο σου. Μακάρι ειλικρινά το 2014 να έρθει με 2014 φιλιά, 2014 χαμόγελα, αλλά δυστυχώς, από ό,τι μαθαίνουμε, μας προετοιμάζουν πάλι για δυσκολίες. Ας λένε οι Γερμανοί, ας λένε οι Δανείοι, ας λένε οι Ολλανδοί. Δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα με αυτούς. Τώρα θα γίνει, δεν ξέρω. Σας εναπόκειται, κανονίστε. Με email λέει, λες και μιλάνε στην Κομενίτσα. Έστειλα πάλι email, λες και θα στείλω στην κυβέρνηση. Λες και είναι η Κομενίτσα η κυβέρνηση ή κάθε κυβέρνηση ή κάθε χώρα. 40.000 λέει πρόωρο συντάξει στον αέρα το 2014, ζητάει η Τρόικα. Ο Μόρς. Η μόνη που κράτησε λίγο αντίσταση αυτή τέτοια ήταν η Λουκά. Μέσα στην τρέλα της, μόνο αυτή τους έβρισε. Κι εγώ από εδώ, αλλά δεν με ακούτε. Να είστε καλά, μη φύγετε, έρχομαι ούτως ή άλλως. Αυτός και αν το θέλετε. 2-10-68-45-85, 2-11-55-50-500. Το πρόγραμμά μας, ζούγκλα, μόνο εμείς, κανένας άλλος. Τώρα δείτε και να συνημερώσουν τα μεγάλα κανάλια και να σας πούν τις ειδήσεις όπως αυτή τις ήταν. Να είστε καλά, σας αγαπάμε, τρεις λόγια διαχωρεύουν, Λάμπρος Παναγιώτου. Γεια σας και Δημήτρης Δήμας, αφιερώνοντας εσάς. Μπάτσι, 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 auf Wiedersehen, sehen wir uns am nächste Woche. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Πήρα παρόμοια σουτιέν από τις λαϊκές και χάλασαν μετά από 2-3 πλησίματα. Το Pretty Bra έχει την καλύτερη ποιότητα. Πραγματικά, σαν το Pretty Bra δεν υπάρχει άλλο. Έχουμε επιστολή από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου, προς τον πρόεδρο της Βουλής,
ο οποίος μας ενημερώνει ότι χθες βρισκόταν στο Μάντσεστερ της Μεγάλης Βρετανίας, προσκεκλημένος του κέντρου αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. Κύριε Συνάδελφε. Θα σας εξασφαλίσουμε. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Oh, my God.